Στα περί Τέξας, ο νότος της Αμερικής βράζει κυριολεκτικά. Ο Λευκός Ίκος ανακοίνωσε προσωρινό εμπάργκο στην αύξηση εξαγωγών φυσικό αέριο στην κατασκευή νέων τερματικών σταθμών στο Τέξας, επιβάλλοντας κυρώσεις στην πολιτεία που αντιστέκεται στην παράνομη μετανάστευση. Δεν το ξεχνάμε. Είναι η πρώτη φορά επίση που μια Αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιβάλλει κυρώσεις. Το 2023 οι ΗΠΑ ήταν μεγαλύτερο σε εξαγωγές υγροποιημένου αερίου, στέλνοντας 89 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στις παγκόσμιες αγορές. Και έχει εξηγηθεί αυτό. Σκοπίμως δημιουργήθηκαν όλα αυτά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Για να το αγοράζουμε υγροποιημένο ή στριπλούν. Το 68% άλλωστε 100, λαμβάνει η Ευρώπη. Και έρχονται αυξήσεις όχι μόνο φυσικό αέριο και ηλεκτρικού ρεύματο για την Ευρώπη. Το Τέξα, μην ξεχνάμε, αντιπροσωπεύει το 25% τη παραγωγή φυσικού αερίου στι ΗΠΑ. Με τον Άμπο, τον κυβερνήτη του Τέξα. Από το 2019 οι προμήθειε φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν, φίλοι μου, στο 200%. Και τα κέρδη βέβαια αυτών. Ο Λευκό 20 προσπαθεί τώρα να σημειώσει του Τεξανού. Ειδικότερα το τεξανικό πετρελαϊκό λόμπι που είναι βασικό χρηματοδότη των Ρεπουμπλικανών. Σημειώστε το αυτό. Όλο αυτό φαίνεται να κινεί αυτονομιστικό αίσθημα στου Τεξανούς που υπήρξαν άλλωστε ένα κράτος κράτο κάποτε πριν την ένωση με τις ΗΠΑ το 1845. Μετά τον νικηφόρο πόλεμο κατά του Μεξικού. Καλά οι Μεξικάνοι παραχώρησαν γές yes, εκεί και χωρίς πόλεμο, το θυμούμεθα. Η όλη διένεξη ξεκίνησε από το φράκτη που κατασκεύασε το Τέξας, εντάξει. Βέβαια. Το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ Αμερικής, τάχθηκε υπέρ τη απόφαση Biden να απαιτήσει από το Τέξα να αφαιρέσει το φράκτη και άλλα εμπόδια που κατασκευάστηκαν κατά μήκο συνόρων για περιορισμό μεταναστών. Έχουν εισέλθει παρανόμως 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι από αρχάς ηγεσία Τζο Μπάιντεν. Χαίμ Βάσκουεθ, ο δικηγόρος μετανάστευσης, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε τέτοιο σημείο να έχουμε πράκτορες τη Εθνική φρουρά Τέξα, τμήματο δημόσια ασφάλεια, να εμποδίζουν την είσοδο και να, αναλαμβάνουν εξουσία και έλεγχο στα σύνορα. Και όταν ο Γκρέγκ Άμποτ, ο κυβερνήτη του Τέξα, τονίζει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παραβίασε το Σύνταγμα, έσπασε τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι τέτοιο είχε συμβεί με τη διακήρυξη απόσχησης της Νότιας Καρολίνας 1860. Και να τονιστεί και αυτό ο Κεμπάξτο, γενικός εισαγγελέας του Τέξας, με τη σειρά του απέριψε το αίτημα της Ομοσπονδιακής κυβέρνηση για πρόσβαση στα σύνορα. Τον περασμένο Δεκέμβρη πέρασαν τα σύνορα στο Τέξας, 300.000 μετανάστες. Είναι αριθμός ρεκόρ. 25 ρεπουμπλικανοί κυβερνήτε μαζί με το Τέξας. Σημειώστε το και αυτό. Είδα και βίντεο που εθελοντέ από 25 πολιτείε κινούνται προ υποστήριξη τη εθνοφρουρά του Τέξας. Ο Ρόντε Σάντερ που έλεγαν να θα προπορευτεί του Τραμπ και παρετήθη. Είναι ο πρώτος που θα στείλει στρατεύματα αν ζητηθεί. Είναι κυβερνήτης της Φλόριντα. Στα γρήγορα να πω ποιοι κυβερνήτε είναι με το Τέξα. Αλαμπάμα, Αλάσκα, Αρκάνσα, Φλόριντα, Γεωργία, Αϊντάχο, Ιδιάνα, Αϊόβα, Μισισισιπη, Μισούρι, Μοντάνα, Νεμπράσκα, Νεβάδα, Νιου Χάμψαϊρ, Βόρεια Ντακώτα, Οχάιο, Οκλαχώμα, Νότια Καρολίνα, Νότια Ντακώτα, Τενεσί, Ιούτα, Βιρτζίνια, Δυτική Βιρτζίνια, Ουάιόμινγκ. Εύκολα δεν θα σταματήσει, θα γίνουν πολλά. Και θέλω να προσθέσω εδώ τι είπε η Ζαχάροβα. Ήρθε η ώρα ο Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με τι καλύτερε παραδόσει του, προκατόχου του Ομπάμα, να δηλώσει πω το Τέξα πρέπει να φύγει και να συγκροτήσει ένα διεθνή συνασπισμό για να απελευθερώσει του κατοίκου του στο όνομα τη Δημοκρατία. Πριν λίγα 23 ώρα τι είχε πει, Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι με την παροχή όπλων στο Τέξα η Ρωσία δεν γίνεται μέρο τη σύγκρουση. Τι σα θυμίζει αυτό στα περί Ουκρανίας όλοι μαζί εναντίον ο Ρωσίας. Για κρυμμένε ειδήσει. έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.